σε εξέλιξη είναι η συγκομιδή του Ροδάκινου από τα χωράφια του Βελβεντού. Δεν έχει εδώ, θα έχει. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για εξαιρετική σεζόν που όμως στις τελευταίες εβδομάδες πήγε αρκετά πίσω εξαιτίας των έντονων και συνεχόμενων βροχοπτώσεων. Έχει ξεκινήσει η συγκομιδή εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Τα πράγματα πήγαιναν καλά. Είχαμε κάποια θέματάκια λίγο με κάποιες βροχοπτώσεις το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 15ήμερο. Προσπαθούμε μέσα στο γεωπόνο μας να κάνουμε καλή φυτοπροστασία και μέσα του διαλογή συνεταιρισμού να γίνουν όσο λιγότερα τα προβλήματα στο Ροδάκινο. Έτσι, νέος άνθρωπος, η ενασχόληση με τον Πρωτογενή τομέα αξίζει τον κόπο για ένα νέο άνθρωπο. Κοιτάξτε, παιδιά, αν δουλεύεις σωστά και αγαπάς αυτό που κάνεις, όποια δουλειά και να κάνεις, θα αξίζει. Στο συνεταιρισμό Δήμητρα, το προσωπικό είναι σε εγρήγορση για την εξυπηρέτηση του αυξημένου όγκου εργασιών. Στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού γίνεται η διαλογή των Ροδάκινων. Με μια διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στάδια, εξασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος που φτάνει στους πάγκους προς πώληση. Είμαστε στο χώρο της συσκευασίας και διαχείρισης του προϊόντος. Μετά την παραλαβή από τους παραλήπτες μέσω των παραγωγών, περνάει σε αυτό το χώρο που βλέπετε. Εδώ πέρα γίνεται η διαχείριση του προϊόντος, δηλαδή η συσκευασία, ταξινόμησή τους με βάση το νούμερό τους, με βάση την ποικιλία τους, για να είναι εμπορεύσιμα πια. Αυτό γίνεται η επικύρωση της ποιότητας του προϊόντος, έτσι. Ακριβώς. Γίνεται η διαχείριση όσο μπορούμε να τη διαφυλάξουμε καλύτερη, με την έννοια ότι το προϊόν έρχεται ακατέργαστο από τα κτήματα. Εδώ πέρα πρέπει να διαχωριστεί αφενός σε νούμερα και μεγέθη, αφετέρου σε καλά και όχι καλά ροδάκινα, για να πάρει και ο παραγωγός τα ποσοστά επιτυχίας του προϊόντος που έφερε, αλλά και για να έχουμε εμπορεύσιμο μόνο το καλό προϊόν. Η παραγωγή αγωνιούν για τη συνέχεια της συγκομιδής. Ελπίζω σε καλό καιρό, καθώς η ζήτηση είναι τεράστια. Βρισκόμαστε σε καταστάσεις του συνεταιρισμού, Δήμητρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολλής κόσμος και είναι σε εξέλιξη εργασίες. Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό της μέχρι τώρα κίνησης, πηγαίνει καλά η χρονιά, πώς το βλέπετε? Η χρονιά πηγαίνει καλά όσον αφορά τη ροή, την εργασιακή ροή. Εάν δεν είχαμε και τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, θα ήμασταν, μπορώ να πω, μια αρκετά καλή χρονιά. Ακόμα και καλύτερα από πέρυσι. Ναι, πιο καλύτερα από πέρσι. Βέβαια δεν προσδοκούμε πολλά πράγματα γιατί οι τσέπες του καταναλωτή έχουν στενέψει και στενεύοντας τις τσέπες του καταναλωτή, επόμενο είναι να έχουν προσδοκίες μεγάλες και εμείς. Τώρα προς το παρόν υπάρχει ένα πρόβλημα με τις βροχοπτώσεις. Σας πάει λίγο πίσω και έχετε και μια μικρή απώλεια της παραγωγής, έτσι. Έχετε υπολογίσει περίπου το ποσοστό? Το ποσοστό παίζει από ποικιλία σε ποικιλία. Άλλες ποικιλίες μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο, άλλες ποικιλίες είναι πιο ελαφρύ. Για να πούμε ακριβώς, θα πρέπει να κλείσουμε τις ποικιλίες για να πούμε σε ποσοστά. Πράγμα που είναι λίγο ρυψοκίνδυνο να το πούμε από τώρα. Απλά εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο όσον αφορά τη φυτοπροστασία και την εσωτερική διαχείριση, γιατί διαχειριζόμαστε το ροδάκινο εσωτερικά. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα όσον αφορά προς το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί περνάει το ροδάκινο από πολλά μάτια, άρα το προσέχουμε υπερβολικά καλά, ώστε να είμαστε με τον καταναλωτή συνεπείς, να δώσουμε δηλαδή καλή ποιότητα στον καταναλωτή, γιατί ο στόχος μας είναι πάντα αυτό, να έχουμε μια καλή σταθερή ποιότητα του προϊόντος μας. Ανάλογη εικόνα και στο συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ. Εκατοντάδες εργάτες στο μεγάλο συνεταιρισμό του Βελβεντού δουλεύουν εντατικά για την διαλογή των ροδάκινων. Ο ΑΣΕΠΟΠ είναι ένας συνεταιρισμός με πλούσια εξαγωγική δραστηριότητα. Κάθε χρόνο το ροδάκινο κερδίζει έδαφος και σε νέες αγορές. Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχει σε εξέλιξη εργασίες. Κάνοντας μια πρώτη εκτίμηση της χρονιάς φέτος, πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα? Τα πράγματα από θέμα εμπορικότητας είναι καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Τιμές δηλαδή φαίνεται τουλάχιστον αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα είναι καλύτερες. Απλά ο καιρός μας τα χάλασε, δημιούργησε αρκετά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτή τη στιγμή η ζήτηση είναι
μεγαλύτερη από τα προϊόντα που έχουμε να διαθέσουμε. Υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει και φόβος, μήπως υπάρχουν απώλειες στη σοδιά φέτος? Σίγουρα υπήρχαν κάποιες απώλειες στη σοδιά, ιδίως στις ποικιλίες που ήταν σε ορίμανση, χάθηκε μεγάλη παραγωγή, δηλαδή κοντά στο 50% της παραγωγής των ποικιλιών που ήταν να συγκομιστούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ευελπιστούμε ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, θα είναι καλύτερος στο επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε να είναι και η αναμενόμενη παραγωγή, ούτως ώστε και εμείς να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους πελάτες μας. Χρονικά ο γύρος συγκομιδής ποιος είναι, μέχρι πότε φτάνει η συγκομιδή? Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου υπολογίζουμε φέτος να έχουμε την παραγωγή. Άρα όλο το καλοκαίρι θα είστε εδώ? Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ, και καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος. Η συγκομιδή του Ροδάκινου αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος αρχές Σεπτεμβρίου.